Στα δικά μας τώρα, ακόμη και τις 800.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο επένδυσης σε αγορά ακινήτου για την εξασφάλιση της λεγόμενης χρυσής βίζας, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συζήτηση που προκάλεσε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι συμφωνεί πως δεν πρέπει τα ακίνητα που αγοράζουν οι αλλοδαποί να διατίθενται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πρώτον πυλών, νέα αύξηση των ορίων της Golden Visa μετά τη διαπίστωση ότι τα σημερινά όρια των 250 και 500.000 ευρώ έχουν δημιουργήσει μεγάλη πίεση στην αγορά ακινήτων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Αττική. Συζητούμε με τον Υπουργό Οικονομικών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε. Είναι μια περαιτέρω αύξηση σημαντική του ορίου για επενδύσεις Golden Visa. Μπορεί να πάει στις 800.000. Αναστολή η κατάργηση της Golden Visa, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας παράλληλα να απαγορευτεί η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης αυτών των ακινήτων. Την πρόταση υποδέχθηκε θετικά ο Πρωθυπουργός. Να υπάρχει ρητή απαγόρευση για τα ακίνητα που έχουν πουληθεί, έχουν αγοραστεί μέσω της Golden Visa, να απαγορευτεί να διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Ακούω και την πρότασή σας, θέλω να την συζητήσω με τον Υπουργό, κατά πόσο η Golden Visa, όσοι έχουν ακίνητα στην Golden Visa, να είναι υποχρεωμένοι να τα μισθώνουν μακροχρόνια και όχι μέσω πλατφόρμα. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Πρόκληση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και τα κλειστά σπίτια για την επαναφορά των οποίων στην αγορά εξετάζονται κίνητρα. Εκτιμούμε 700.000 κτίρια, διαμερίσματα και σπίτια μπορεί να είναι κλειστά σήμερα. Αφορμή για αντιπαράθεση έδωσε η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων που ανήκουν στους Δήμους. Ίσως πρέπει να το πείτε και στον Δήμαρχο της Αθήνας, τον οποίο στηρίξατε πολιτικά, ας διαθέσει τα κλειστά του ακίνητα σε ευάλωτα νοικοκυριά και όχι σε συλλογικότητες για να μην μπορούν να κάνουν καταλήψεις κάπου αλλού. 5 χρόνια ο κύριος Μπακογιάννης όχι μόνο δεν άνοιξε κλειστά σπίτια, αλλά έκλεισε και τους δρόμους, ταλαιπωρώντας το λαό της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αλλαγών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατόπιν συστηματικής μελέτης. Επανέφερε στο προσκήνιο το μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής, σημειώνοντας πως χρειάζεται χρόνος για να οριμάσει. Ενώ κάλεσε τις τράπεζες να είναι πιο τολμηρές στη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Πώς λοιπόν φτάσαμε ως εδώ? Η έκρηξη στην βραχυχρόνια μίσθωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μεγάλης ανόδου του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και τα χιλιάδες κλειστά σπίτια έχουν κάνει απλησίαστες τις τιμές των ενοικίων σε πολλές περιοχές. Στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια ειδικά η κατάσταση είναι ακραία, καθώς τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι δισεύρετα. Σπίτια μετρημένα στα δάχτυλα, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά. Έχει ακίνητα για τον τουρισμό. Για τους ντόπιους δεν έχει. Σε περιοχές όπως το Κουκάκι, όπου το Airbnb κυριαρχεί, κάτοικοι λένε πως έχουν φτάσει να βλέπουν μόνο τουρίστες. Ή θα βλέπεις τουρίστες, ή θα βλέπεις ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που θα το έχουν κληρονομήσει στο σπίτι, κάτι τέτοιο. Την προσφορά ακινήτων πιέζει και η Golden Visa. Πολλά σπίτια που παλιά νοικιαζόντουσαν μακροπρόθεσμα, αλλάζοντας χέρια με την Golden Visa, αυτά μετά δεν βγαίνουν πάλι με την ίδια μορφή, ας πούμε. Βγαίνουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αντίστοιχα προβλήματα και στο Κολωνάκι. Εννοείται, δεν μπορεί ο άλλος να έχει 10 σπίτια και να τα έχει όλα Airbnb. Τα ακίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση για μακροχρόνια συμβατική μίσθωση πραγματικά είναι λιγοστά. Γιατί θα αφαιρέσουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα αφαιρέσουμε τους γραφειακούς χώρους, θα αφαιρέσουμε τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τα ακίνητα που έχουν αγοραστεί από επενδυτές και αυτή τη στιγμή είναι κλειστά. Μια αναζήτηση σε ιστοσελίδες αγγελιών για ενοικίαση στο Κουκάκι δίνει τιμές ακόμη και 400 ευρώ για γκαρσονιέρα 27 τετραγωνικών. Ενώ για διαμέρισμα 67 τετραγωνικών οι τιμές ξεπερνούν ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι την τελευταία χρονιά τα ακίνητα που εντάχθηκαν σε τέτοιου είδους πλατφόρμες αυξήθηκαν κατά 31% στο Κολωνάκι, κατά 28% στο Κουκάκι και κατά 21% στη Γλυφάδα. Πολίτες εκτιμούν ότι η αύξηση του ορίου για Golden Visa αλλά και οι εξαιρέσεις από το Airbnb μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Στις 800.000 αντί για 250 ή 300.000 που το έχουν. Ούτως ώστε οι φοιτητές που έρχονται από την επαρχία και ο κόσμος ο οποίος έρχεται στην Αθήνα προς έβριση εργασίας να μπορεί να νοικιάσει σε προσιτά.
αυτές τις τιμές σε ένα διαμέρισμα. Το πείραμα της αύξησης του κόστους της Golden Visa φαίνεται να δούλεψε στη Γλυφάδα. Η περιοχή της Γλυφάδας ήταν ανέκαθεν μία από τις περιοχές φιλέτο, με την ζήτηση από ξένους επενδυτές να εκτοξεύεται μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2023. Όταν ανέβηκε το όριο των επενδύσεων στις 500.000, τότε οι περισσότεροι στράφηκαν σε πιο οικονομικές αγορές, όπως εκείνη του Πειραιά. Με το που ήρθε όμως ο νέος νόμος, δυστυχώς μειώθηκε απότομα η ζήτηση. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ζήτηση για τις 500.000. Αυτοί που έχουν 500.000 ευρώ για επένδυση δεν τους νοιάζει η Golden Visa, έρχονται έτσι κι αλλιώς να αγοράσουν ακίνητα. Τα νέα όρια για την Golden Visa αναμένονται άμεσα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία για τα ακίνητα της χρυσής βίζας. Θα μας τα παρουσιάσει τώρα ο Αντώνης Κρητικός. Αντώνη. Πάμε να κάνουμε μια κτηνογραφία, Γιάννη, στην αγορά ακινήτων και θα διαπιστώσουμε με τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε σήμερα γιατί έχουν προκύψει αυτές οι στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τα ακίνητα και γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν πια να βρουν. 200.000 ακίνητα πανελλαδικά που έχουν δοθεί σε επενδυτές για να πάρουν την πολυπόθητη ευρωπαϊκή. 20.000. Ναι, έκανα λάθος. 20.000 λοιπόν ακίνητα πανελλαδικά που δόθηκαν για την Golden Visa σε επενδυτές. Μόνο το 6% αυτών, Γιάννη, πραγματικά χρησιμοποιούνται από αυτούς που τα αγόρασαν. Που τι σημαίνει ότι 1.200 σπίτια. Μόνο ακριβώς κατοικούνται. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν κλειστά την ώρα που οι ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να βρουν σπίτι ούτε για να νοικιάσουν ούτε για να αγοράσουν. Να δούμε τι συμβαίνει και με τα Airbnb. Ναι, και να δούμε ειδικά σε ποιες γειτονιές της Αθήνας και σε ποιες άλλες περιοχές. Λοιπόν, σε ένα συνολικό νούμερο 125.000 ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση στην χώρα μας. Τα 13.000 από αυτά βρίσκονται στον Δήμο της Αθήνας και τα 5.000 είναι μόνο στο Κουκάκι, εκεί που οι κάτοικοι λένε καθημερινά πως δεν μπορούν ούτε να βρουν την ησυχία τους στις πολυκατοικίες, αλλά ούτε και να βρουν σπίτι για ενοικίαση. Και το θέμα με τα κλειστά σπίτια, γιατί αυτό είναι που θέτει και η πολιτεία πια σαν ζήτημα. Λείπουν από την αγορά ακινήτων, εκτιμούν οι ειδικοί, 212.000 σπίτια. 700.000 είναι κλειστά. Είναι κλειστά, δεν αξιοποιούνται και φυσικά μη ανακαινισμένα. Αν ένα μέρος από τα κλειστά λοιπόν διαιτήθοντο, δεν θα υπήρχε καν το πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.